σημερινή μέρα η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου είναι σημαντική, γιατί μέσω αυτής αναδεικνύεται η διαχρονική στάση του ελληνισμού, που είναι αντίσταση ενάντια στη βία και στο φασισμό και υπέρ βομών και αιστείων. Συγχρόνως, μέσω εκδηλώσεων όπως η σημερινή, αναβιβάζεται και το εθνικό φρόνημα και η ιστορική μας αυτογνωσία. Χρειάζεται σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, εθνική ομοψυχία και κοινωνική συνοχή, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Χωρίς αμφιβολία, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, όμως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει το έργο της, να προασπίσει τα λαϊκά συμφέροντα, τη δημοκρατία και τη συνταγματική τάξη. Όσον αφορά, επειδή φαντάζομαι ότι θα με ρωτήσετε για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα έλεγα ότι τον τελευταίο καιρό είμαστε μάρτυρες μιας ενορχιστρωμένης επίθεσης, συντονισμένης από το παλαιό πολιτικό σύστημα, από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και από άλλους παράγοντες, ούτως ώστε να ανακοπεί η προσπάθεια της κυβέρνησης να αποκαταστήσει τη δημοκρατική νομιμότητα και κυρίως την τηλεοπτική νομιμότητα. Είναι γεγονός ότι και η αξιωματική αντιπολίτευση πρωταγωνιστεί σε αυτή την επίθεση, γιατί το γεγονός ότι δεν συμπράττει στη συγκρότηση ή δεν έχει συμπράξει ακόμα στη συγκρότηση του Εθνικού Ραδιοφωνικού Συμβουλίου αποδεικνύει περίτρανα ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός. Εμείς θα προχωρήσουμε και νομίζω ότι και οι αποφάσεις όλων των δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι δεσμευτικές για όλους. Συγχρόνως όμως κρίνονται από τον ελληνικό λαό, ο οποίος εδώ και πολλές δεκαετίες περιμένει να αποκατασταθεί, όπως είπα και προηγουμένως, τηλεοπτική κανονικότητα. Αυτή θα αποκατασταθεί, είμαι βέβαιος, θα προχωρήσουμε με τη συμπαράταξη και τη συμπαράσταση του ελληνικού λαού.